Μακραίνει η λίστα των κρουσμάτων και των θυμάτων στη χώρα μας, με την κατάσταση να δείχνει πως είμαστε ακόμα στην αρχή, σε ό,τι έχει να κάνει με την επέλαση του κορονοϊού. Η πορεία της επιδημίας του ιού στη χώρα μας συνεχίζεται, με κάποιες περιοχές να υποφέρουν περισσότερο από τον ιό και τη διασπορά του και κάποιες που θα ακολουθήσουν, αν δεν συνεχίσουμε την επαγρύπνηση και την προσεκτική τήρηση των μέτρων. Τα μέτρα μας αφορούν όλους το ίδιο. Όλοι συμμετέχουμε και μπορώ να πω κερδίζουμε μικρές νίκες κάθε ημέρα. Αλλά ο πόλεμος συνεχίζεται. Μία από αυτές τις νίκες είναι πως ήδη 4 ασθενείς έχουν αποσωληνωθεί και τους ευχόμεθα γρήγορη ανάρρωση, αφού ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους μου γιατρούς που είναι στην πρώτη γραμμή, τους φίλους γιατρούς των μονάδων εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων, των ανθρώπων που δουλεύουν στα ΤΕΠ των νοσοκομείων, των ανθρώπων που δουλεύουν στις παθολογικές, στις πνευμονολογικές κλινικές, των ανθρώπων που νοσηλεύουν αυτούς τους ασθενείς με αυτοθυσία. Από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και καθηγητή λοιμοξιολόγο Σωτήρη Τσιόδρα, η τροχιά στη χώρα μας της πανδημίας χαρακτηρίζεται ως ελεγχόμενη. Όμως οι επόμενες εβδομάδες, όπως σημείωσε, είναι εξαιρετικά κρίσιμες. Οι επόμενες εβδομάδες είναι εξαιρετικά σημαντικές. Η τροχιά της εθνικής μας επιδημίας παραμένει ελεγχόμενη. Ο καθένας από τη δική του μεριά όμως οφείλει να βοηθήσει να κρατήσουμε μια εικόνα που θα παραμείνει εντός ελέγχου. Θέλω να επιστήσω την προσοχή στους ανθρώπους που επιστρέφουν από χώρες με υψηλό αριθμό περιπτώσεων της νόσου για την ανάγκη της αυστηρής καραντίνας. Να αποφύγουμε συμπεριφορές που εκθέτουν συμπατριώτες μας σε κίνδυνο. Κανένας μας δεν έχει ανοσία από την νόσο, σιγά σιγά κάποιοι θα αποκτούν. Και φυσικά η επιστροφή στην πατρίδα δεν σε διασφαλίζει από την έκθεση στον ιό ή τη διασπορά του.